Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ο Ποντιακός Ελληνισμός εδώ στις Αχαρνές γιορτάζει την Παναγία Σωμελά. Η Παναγία Σωμελά, προστάτηδα του Ποντιακού Ελληνισμού, και εσείς εδώ εκλέγεστε πολλά χρόνια βουλευτής και σας αγαπάει ιδιαίτερα ο κόσμος. Με αγαπάει γιατί έχω και την ποντιακή καταγωγή από τη μεριά της μάνας μου. Και πέρα όμως της ποντιακής καταγωγής, ερχόμαστε εδώ να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας, εδώ στην Παναγία της Σωμελά, στο Δήμο Αχαρνών, μια εκκλησία η οποία είναι σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό της Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, αλλά και γενικότερα. Οπότε, για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά να έρχομαι εδώ, δίπλα σε υποφωτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι κρατάνε όρθιο τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη χαρά να δω γνωστούς, φίλους, συμπατριώτες και μαζί να συνεορτάσουμε. Εκκλησία και κυβέρνηση, οι σχέσεις, πώς είναι μετά από αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το περασμένο χειμώνα? Έτσι έχετε έρθει πιο κοντά? Πώς είναι το κλίμα? Τι εισπράτετε εσείς? Η κυβέρνηση σέβεται, τιμάει και εκτιμάει την Εκκλησία. Ο ρόλος της πολιτείας είναι άλλος, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι άλλος. Η Εκκλησία καθοδηγεί πνευματικά τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Χριστό μας. Η πολιτεία πρέπει να συγκεράσει και άλλα ζητήματα, άλλες σκοπιμότητες και προτεραιότητες. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση και τιμάει και εκτιμάει την Εκκλησία μας.